Λοιπόν, με Σορεντίνο, καφέ στην πρώτη εμφάνιση με τα κυτρινόμαυρα στη βασική ενδεκάδα. Τσιρίλο, Τζορτζόπουλο, Παπασταθόπουλο, Ζήκο, Πλιάτσι, Καλιμπερόπουλο, Καπάνταϊ, Τόζερ και Ζούλιο Σέζαρ σε κλασικό 4-4-2 με Ρόμβο, Φερέρ. Στον πάγκο ο Αραμπατζής, ο Κονέ, ο Μαντούκα, ο Μόρας, ο Βλάντα Νίβιτς, ο Καπετάνος και ο Κυριακίδης. Απουσίες πολλές θα τις πούμε σε λίγο, αφού πρώτα δούμε την ενδεκάδα, την αποστολή μάλλον του Παναθηναϊκού για αυτό το μάτς, με Εμπέντε τελικά κατά από τα δοκάρια, αντί του Γκαλίνοβιτς, προτιμήθηκε, Μόρις Μπόβιο Γκούμα, Παπαδόπουλος Αλπικίδη Λεοντίου, Τζιόλι Ιβανσιτς, Νίλσον και Νίνι. Στον πάγκο Γκαλίνοβιτς, Άντονσον, Ρομέρο, Θεοδωρίδης, Βίντρα, Μάτζιος και ο νεαρός, ο μικρός, ο Μπουτζίκος. Ο Μουνιώθ Γιάκ είχε 18 ούτως ή άλλως ετοιμοπόλεμους πριν από το μάτς. Αυτοί οι 11 ξεκινούν και οι άλλοι είναι στον πάγκο. Δηλαδή δεν αποκλείστηκε κανείς από την αποστολή του παιχνιδιού. Ο Μπουνιώθ άφησε έξω 4 ακόμα. Εκτός από τους 18 δηλαδή που έχει τώρα στη διάθεσή του. Εδώ στο κέντρο είναι ο Τεροβίτσας, ο Αγρινιώτης διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Ακρίβος είναι πρώτος βοηθός και ο Καλαϊτζίδης δεύτερος. Το Αγρίνιο, μην ξεχνάτε ότι για μένα έχει βγάλει τον καλύτερο διαιτητή που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα, το Βασίλη Νικάκη. Ο Τεροβίτσας δεν έχει φτάσει βέβαια σε αυτά τα επίπεδα του Νικάκη, αλλά είναι από τους καλούς διαιτητές της κατηγορίας. Έλεγα όμως ότι ο Μουνιώθ άφησε έξω άλλους 4, εκτός από αυτούς που ούτως ή άλλως δεν είχε στη διάθεσή του. Και αυτοί οι 4 ήταν ο Βίκτορ, ο Ισπανός, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι στην αποστολή, αντιμετώπιζε και νωρίτερα κάποια προβλήματα τραυματισμού. Ο Άντριτς, ο Τζόρβας και ο Χαραλαμπίδης. Εδώ οι δύο αρχηγοί, ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού. Απουσίες πολλές. Γκονζάλες, Σέριτς, Ντάρλας, Κότσιος, Τσίγκας, Μπίσκαν για τον Παναθηναϊκό. Αλεξόπουλος, Παουτάσο, Λαγός, Χιώτης, Λάκης, Έμερσον, Γεωργίας, Δέλας και Χετεμάη. Αριθμητικά περισσότερες για την ΑΕΚ, ωστόσο, εντάξει, δεν είχα βάλει κανείς το ζύγι τώρα, αν είναι πιο σημαντικές οι απουσίες του ενός ή του άλλου. Άλλωστε, μικρή σημασία έχει ποιοι λείπουν, σημασία έχει αυτοί που είναι εδώ και οι 11 και 11 δηλαδή που είναι τώρα στον αγωνιστικό χώρο, στο τερέν του Ολυμπιακού Σταδίου, λίγο πριν από τη σέντρα αυτού του παιχνιδιού. Στον αγωνιστικό χώρο που θα είναι δύο συνάδελφοι, ο Μανώλης Βογιατζάκης και ο Νίκος Τζουάνης, θα μας μεταφέρουν στη διάρκεια του μάτς τις αντιδράσεις από τους πάγκους. Τους δύο προπονητές δηλαδή, και τις κινήσεις που θα κάνουν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ είναι ο Τεροβίτσας. Νομίζω ο άνθρωπος που έχει το μεγαλύτερο άγχος αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι είναι ο Αγρινιώτης διαιτητής, διότι θέλει να τελειώσει το μάτς και κανείς να μην ασχοληθεί με αυτόν. Παιχνίδι που ξεκίνησε, ο Καπάνταϊς κερδίζει το πρώτο φάουλ. Σήκωσε ψηλά το πόδι του Ομπόβιο. Ένα φάουλ μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Εμπέντε, με τον Ζούλιο Σέζαρ στην μπάλα. Θα κάνουν τείχος οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παρατάσσονται και στα άκρα της άμυνάς τους με δύο διαφορετικά πρόσωπα. Θα δούμε πρώτα το φάουλ όμως και μετά θα πούμε και για τη διάταξη του Παναθηναϊκού αλλά και για εκείνη τη ΣΑΚ. Ο Τόζερ έχει πάρει αρκετά μετραφόρα με το αριστερό, θα δοκιμάσει μπαλά κόντρα στα σώματα, δεν πέρασε ποτέ στην περιοχή, τη βγάζει από την περιοχή ο Νίνης, την πήρε ο Τζορτζόπουλος. Την έσπασε έξω στο Λιμπερόπουλο, Τόζερ. Offside ο Καπάνταϊς, αφήνει ο Τεροβίτσας το παιχνίδι να συνεχιστεί γιατί η μπάλα πήγε σε πράσινα πόδια. Στα πόδια του Λεοντίου, που παίζει αριστερό μπακ σήμερα. Ο Μουνιώθ βλέποντας, έχοντας το πρόβλημα βασικά στο αριστερό μπακ με τις απουσίες τις πολλές που έχει εκεί, πειραματίστηκε με τον Νίλσον και τον Βίντρα, δεν του βγήκε αυτό το σύστημα, έτσι άφησε έξω το Βίντρα σήμερα, έβαλε τον Νίλσον δεξιά και παίζει με τον Λεοντίου αριστερό μπακ. Λεοντίου που θα παίζει πάνω στο Σέζαρ αν αυτός έρχεται δεξιά ή όποιος βγαίνει δεξιά. Λογικά δεξιά θα βγαίνει ο Καφές από εδώ. Το δούμε στη συνέχεια. Εδώ είναι ο Νίλσον. Αντικαθιστά το Βίντρα. Μπαλιά για τον Νίνι. Νίνι που ήταν δίδυμο με τον Τζορτζόπουλο. Παίξει ψηλά. Δεξιά ο Τσιρίλο δεν έδιωξε σωστά την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος την πήρε. Ο Παπαδόπουλος είναι γρήγορος. Προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει, τον έκλεισε ο Τσιρίλο. Κόρνερ. Παπαδόπουλος είχε κάνει τον γκολ στο μάτς του πρώτου παιχνιδιού. Εδώ πια στον ύπνο τον Τζιρίλο, ο οποίος ακόμα φαίνεται ότι είναι κρύος. Δεν είναι το τέλειωμα η προσπάθεια του Παπαδόπουλου να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή.
Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Με τον Νίνι έβγαλε την μπάλα έξω. Γκούμπα, καλή κεφαλιά. Γκολ. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 3. Η άμυνα της ΑΕΚ έμεινε παγωμένη σε αυτή τη στημένη φάση. Το κόρνερ δηλαδή που κέρδισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το οποίο εκτέλεσε ο Νίνης. Ο Γκούμπας σαν σε προπόνηση σηκώθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής μόνος. Έπιασε μια εύκολη κεφαλιά. Την έστειλε στα δίχτυα του Σορεντίνο και ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς με την πρώτη του επίθεση ανοίγει το σκορ. Εδώ η κεφαλιά γκολ του Γιάννη Γκούμα. Ο Λιμπερόπουλος δεν προφτάσε καν να πάει στην μπάλα. Ο Σορεντίνο δεν είχε επαφή με τη φάση. Από εδώ το κόρνερ του Νίνη ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά με το γκολ του Γκούμα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Από το ιδανικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο μάτς, το ντέρμπι παίρνει φωτιά νωρίς. Από τις στημένες φάσεις, φάουλ δηλαδή, κόρνερ, μπαίνουν φέτος πολλά γκολ στο πρωτάθλημα και αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι ομάδες δεν είναι πια τόσο παραγωγικές όσο ήταν στο παρελθόν και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα, τα κόρνερ δηλαδή ή τα φάουλ που κερδίζουν κοντά στην περιοχή. Πάντως, ανεξαρτήτως το τι έγινε στη φάση, σημασία έχει ότι οι παίκτες της ΑΕΚ φαίνεται ότι μπήκαν νοθρά στο μάτς από τη σέντρα σχεδόν του παιχνιδιού και το πλήρωσαν αυτό με τον γκολ του Γκούμα. Κεφαλιά μακρινή βεβαίως, εκτός από την ευθύνη που φέρει σαφέστατα ο παίκτης που έπιανε τον Γκούμα, ο Λιμπερόπουλος δηλαδή, έχει και ο Σορεντίνο, διότι η μπάλα ερχόταν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής προς την εστία του. Ο Καφές εδώ γεμίζει. Πέρασε ο Λιμπερόπουλος. Έχει σταματήσει τη φάση ο Τεροβίτσας, καταλογίζοντας επιθετικό φάουλ, γιατί δεν σηκώθηκε σημαία από το βοηθό. Άρα μπορώ να καταλήξω σε αυτή την υπόθεση, θεωρώντας ότι ο Λιμπερόπουλος για να πάρει καλύτερη θέση στην μπάλα έχει βγάλει τον Νίλσον εκτός πορείας βάζοντας τα χέρια του. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στον πάγκο της ΑΕΚ απόρρισαν την ώρα του γκολ. Ήταν εύκολο το γκολ. Πολύ εύκολα ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό από αυτό το πρώτο κόρνερ που κέρδισε η ομάδα. Γι' αυτό και θα είδατε ότι πάγωσαν στον πάγκο τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα δέχτηκε τον γκολ. Λιμπερόπουλος. Νωρίς είναι ακόμα. Πάντως ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Ο Πλιάτσικας ανεβαίνει από δεξιά. Θα γυρίσει ο Ίβανσιτς να μαρκάρει πίσω. Μπαλιά για τον Σέζαρ. Κόβεται από το Μόρις. Λεοντίου έβγαλε. Παπαδόπουλος, ψύχραμα επέκταση του Παναθηναϊκού. Ελέγχου στη μεσαία γραμμή με τον Τζιόλι, τον Μπόβιο και τώρα τον Νίνι. Τζιόλις πιέστηκε από το Ζίκο. Κάνε φάουλ στον Καπάνταϊ. Λιμπερόπουλος, Γκαμπάντα εις έξω από την περιοχή. Προσποιείται, περίμενε ότι θα ανέβει ο Τόζερ από αριστερά. Ο Τόζερ στο ρόμβο που έχει κάνει ο... Εντάξει, δεν είναι και ρόμβος 100% τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Φαίνεται ότι παίζει με δύο αμυντικούς χάφη η ΑΕΚ, τον Ζίκο και τον Καφέ. Και στη συνέχεια είναι δεξιά ο Τόζερ, αριστερά ο Τόζερ και δεξιά ο Σέζαρ. Νίλσον πέρασε μπροστά, ήθελε ο Τζορτζόπουλος με δύναμη, κόρνερ. Ο Κορίνθιος ο αριστερός μπακ, τσακ. Πάλι σε θέση άμυνας, οι γηπεδούχοι, ξανά ο Γκούμας τον βλέπετε ανεβαίνει, μουλοχτάκι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Νίνης ξανά στο κόρνερ, έξω βγάζει την μπάλα πάλι, πέρασε από όλο τον κόσμο. Τώρα βέβαια δεν βρήκε επιθετικό στον Παναθηναϊκό, αλλά και πάλι δεν πήγε παίκτη ΣΑΚ πάνω στην μπάλα. Πάντως οι γηπεδούχοι έβγαλαν άμυνα με τον Λιμπερόπουλο. Εδώ ελέγχουν και θα πάρουν φάουλ από το μαρκάρισμα του Ίβανσιτς χαμηλά. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη για τις πρώτες αντιδράσεις στον πάγκο της ΣΑΚ. Ο Λορέντο Σεραφερέρο, ο οποίος φωνάζει στον Καφέ να χαλαρώνει περισσότερο την ομάδα όσο μπορεί, να έχει την μπάλα μαζί με τον Ζίκο και να δίνουν πιο καλές πάσες τουλάχιστον στους επιθετικούς για να μπορέσουν να απειλήσουν την εστία του Παναθηναϊκού. Ναι. Και απλά να πούμε λίγο πριν για αυτό που είπες για τον Τόζερ, για την θέση που αγωνίζεται σήμερα. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Super Sport και την είδαμε στο pre-game του αγώνα, είπε και ο ίδιος ότι δεν του αρέσει να αγωνίζεται αριστερά. Για να δούμε εδώ τη φάση. Ο Εμπέντε βγαίνει με το κεφάλι, έπεσε πάνω του ο Καπάντε, εισέδιωξε όμως ο goalkeeper Παναθηναϊκού. Ολοκλήρωσε, Μάνο.
Δεν θέλει να αγωνίζεται αριστερά, προτιμάει να αγωνίζεται ως αμυντικό χάφι, εδώ που έχουμε σήμερα τον Ζήκο. Αλλά βέβαια το σύστημα όταν είναι ο Ζήκος μέσα δεν βολεύει και τον Φερέρα, τον έχει και αυτόν εκεί. Προτίμησε να τον έχει στο αριστερό. Είναι σε εντυπωσιακή επέμβαση του Σορεντίνο. Φωνάζει ο Ιταλός αμυντικός του συμπαίχτες του να ξυπνήσουν, διότι είναι σε βαθύ λίθαργο σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Ήδη έχει δεχθεί ένα γκολ και τώρα ο Νίνης απειλήσε εδώ με δεύτερο. Πολύ καλό αριστερό βολέ. Δύσκολα ο Σορεντίνο σε κόρνερ. Τον Αυστριακό, τον Ιβάνσιτς, ο Παναθηναϊκός ξανά σε στημένη μπάλα. Τελείω ο Ιβάνσιτς, έδωσε πολύ ύψος. Ο Μόρις πήρε την κεφαλιά, δεν βγήκε καλά η μπάλα. Ένα σουτ, 2-0 από τον Νίνη. Ξανά από φάση κόρνερ, ξεκινά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο 8. Ο Νίνης που το πανηγυρίζει έξαλα, την ώρα που οι παίκτες ΣΑΕΚ δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το εντυπωσιακότερο ξεκίνημα που έχει γίνει σε ντέρμπι μεγάλων ομάδων με πρωταγωνιστές τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο 8. Εδώ ξανά ο Μόρις μόνος. Δεν μπορούν εδώ 3-4 παίκτες ΣΑΕΚ να διώξουν. Μονοκόμματα το σούτ από τον Νίνη. Πέφτει ο Σορεντίνο. Μάταια όμως η μπάλα καταλήγει στο βάθος της εστίας του. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-2 πριν από τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση του δεύτερου γκολ από το Σωτήρι Νίνη. Πάλι από κόρνερ. Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο μάτς που παίρνει πολύ νωρίς ένα σαφέστατα ισχυρό προβάδισμα στην εξέλιξη του ντέρμπι. Ακούμε τον Νίκο Τζουάνι. Συνεχίστε, ελέγχουμε το παιχνίδι, θέλω κι άλλο γκολ. Αυτό είπε ο Βίκτορ Μουνιώθ πριν από λίγο, πανηγυρίζοντας έξαλλα και αυτό είναι φανερό. Του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού. Στον ύπνο την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Έχουν και... κάνει οι παίκτες του ακριβώς ό,τι έχει ζητήσει. Είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Είναι απόλυτα λογικό να είναι ευχαριστημένος. Συζητάμε τώρα 2-0 σε 2 γκολ σε 9 λεπτά έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός. Τι άλλο να θέλει δηλαδή ο άνθρωπος. Καφές έξω από την περιοχή. Ο Μόρις βγαίνει. Ο Ιβάνσιτς απομακρύνει. Ο Μπόβιο, ο Ζήκος πρώτος πάνω στην μπάλα και τον Τζορτζόπουλο. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν και πότε η ΑΕΚ θα συνελθεί από αυτό το σοκ του πρώτου δεκαλέπτου. Τόζερ. Εύκολα ο Γκούμας. Βλέπετε πολύ λάθος οι πάσες των παιχτών της μεσαίας γραμμής για την ΑΕΚ. Εδώ από την κεφαλιά του Τσιρίλο παίρνει ο Τόζερ και βγάζει την μπάλα στο Σέζαρ. Έκλεισε ο Νίλσον πάνω του. Είναι δυνατή η σέντρα από τον Σέζαρ. Εκεί δεν ακολουθεί και κανείς. Μαζεύει εύκολα ο Λεοντίου. Βαλιά του προς τον Παπαδόπουλο, ελέγχεται από τον Τσιρίλο. Καφές, Πλιάτσικας. Τσιρίλο που γεμίζει για τον Λιμπερόπουλο, πέρασε η μπάλα. Ο Σέζαρ με χέρι την πήρε. Σύμφωνα με την απόφαση του Τεροβίτσα και έτσι σταματά την επίθεση των γηπεδούχων. Εδώ κοντρά συναισθημάτων ασφαλώς. Φερέρ και εκείνος δύσκολα μπορεί να χωνέψει ότι η ΑΕΚ σε διάστημα 10 λεπτών έφαγε 2 γκολ από στημένες φάσεις και τον βλέπετε και πώς αντιδρά προς τον καφέ να έρθει να βγει να παίξει προς τα έξω, προς τη γραμμή περισσότερο και να μην κλείνει και να πέφτει πάνω στο Ζήκο. Βεβαίως τα γκολ δεν προήρθαν από τα λάθη του καφέ, έτσι προήρθε από ομαδικά αμυντικά λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ. Αλλά φυσικά τώρα στο μυαλό του Φερέρ είναι πώς θα φτιάξει την ομάδα για το υπόλοιπο του παιχνιδιού και όχι το τι έγινε πίσω. Τόζερ για τον Τζορτζόπουλο. Πήραν πάλι εύκολα στη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού που βεβαίως έχουν τώρα και την ψυχολογία σαφέστατα με το μέρος τους. Έχουν κάνει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό που ονειρεύονταν. Βάζοντας 2 γκολ σε μια άμυνα που εμένα μου θύμισε, δηλαδή έτσι όπως έπαιξαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ στατικά πάνω στις φάσεις, ήταν σαν να υπήρχαν καρέκλες μέσα στην περιοχή. Και όχι ποδοσφαιριστές που πρέπει να βγουν πάνω στην μπάλα. Πλιάτσικας. Αμπαλιά, μακρινή. Ο Λιμπερόπουλος τρέχει να τη σώσει. Γύρισε πίσω στον Τζορτζόπουλο. Αυτός έδιωξε πάνω στον Νίνη. Τσιρίλο. Καφές. Διώχνει ο Νίλσον. Η μπάλα βγαίνει έξω για την ΑΕΚ. Πέρασμα του καφέ στον Καπάνταϊ. Και από τα πόδια του Πλιάτσικα. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ είναι απληρωματική. Έτσι, και του Παναθηναϊκού.
σε ένα ξεκίνημα που επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τόσο εντυπωσιακό από τη μια ομάδα από τις δύο σε ντέρμπι πρωταθλήματος. Στο δεκάλεπτο δηλαδή δύο γκολ σε διάστημα 5 λεπτών. Στο 3 Γκούμα στο 0-1, στο 8 Νίνη στο 0-2. Ζήκος. Τα άφησε το Τζιρίλο. Παναθηναϊκός οργανωμένος. Φυσικά στο μισό γήπεδο. Θυμίζω ότι είχε και μια μέρα ξεκούρασης λιγότερη από τη ΑΕΚ. Έπαιξε Πέμπτη με τη Λανς. Έπαιξε Τετάρτη, δεν είχε και τη μετακίνηση. Η ΑΕΚ που ψάχνεται εδώ να χτίσει επιθέσεις. Καφές. Φανερό από τις κινήσεις και από τις πάσεις των ποδοσφαιριστών πόσο εύκολα πλέον γίνεται το λάθος, γιατί η ψυχολογία είναι σαφέστατα ένας αρνητικός παράγοντας τώρα για την ΑΕΚ. Ο Μπόβιο διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι για χέρι του Βραζιλιάνου. Άφησε ο Τεροβίτσας, παίρνει ο Νίνης. Νίλσον. Καλή προσπάθεια από το Σουηδό και φάουλ. Καλή να βρει στον πάγκο. Προτιμήθηκε ο Εμπέντε. Και ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ μεσάς γραμμής και μεγάλης περιοχής με τον Μπόβιο. Κάτι του ψιθυρίζει ο Ιβάνσης εκεί. Ο Γκούμας έχοντας βρει τη δίωδο. Βέβαια το κάνει συχνά ο Γκούμας, περνάει μπροστά. Αλλά τώρα έχει ένα λόγο παραπάνω. Ο Τσιρίλο έχει ανεβάσει την άμυνα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μπόβιο εκτελεί δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει η μπάλα μακριά, όμως πολύ μακριά από το Μόρις. Έτρεξε να την κυνηγήσει. Χωρίς να έχει συνέχεια εδώ η επίθεση για τους πράσινους. Και γρήγορα η ΑΕΚ ψάχνει με το Ζήκο να βγάλει μια επίθεση. Μάρκαρε ο Παπαδόπουλος. Αυτός είναι που γυρίζει πιο πίσω για να μαρκάρει πιο πίσω στο σκάφ δηλαδή τη ΑΕΚ, όταν ο Σαλπιγκίδης είναι πιο μπροστά. Τσιρίλο. Ο Λιμπερόπουλος του δώσε ένα στήριγμα. Τρίτη πάσα δεν έγινε σωστά όμως. Παίρνει ο Νίνης. Καλή παλιά στον Παπαδόπουλο. Προσποιήθηκε, την άφησε στον Ιβάνσιτς. Στριακός θέλησε να περάσει. Έχασε, στη συνέχεια έκανε φάουλ στον Καφέ. Παναθηναϊκός που περιμένει την ΑΕΚ πλέον, έχοντας ήδη βάλει δύο γκολ. Θα την περιμένει οργανωμένο στο μισό γήπεδο και θα προσπαθήσει στην κόντρα εκείνος να χτυπήσει όσες φορές του δοθεί η δυνατότητα. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο παιχνίδι και με διαμορφωμένο ήδη το σκορ στο 0-2 για τον Παναθηναϊκό. Καφές. Παλιά για το Λιμπερόπουλο. Ο Νίλσον μαρκάρει πάνω του. Πήγε ο Ζήκος για βοήθεια. Προσπάθησε να περάσει το Σέζαρ. Πίεσαν εκεί ψηλά περισσότερο με τον Ζήκο. Υπέχτε ΣΑΕΚ. Ο Ζήκος που έχει και την εμπειρία προσπαθήσει να ανεβάσει την ΑΕΚ πιο ψηλά. Να μαρκάρει περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Κάνει την κάτι στην μπάλα. Νίλσον. Κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Σαλπικίδης κατεβάζει με τον Τζιρίλο. Πήγε και ο Τζορτζόπουλος για να ντουμπλάρουν στο μαρκάρισμα. Έγινε φάουλο από τον Ιταλό πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλο που εκτελείται από τον Νίλσον για τον Ιβάνσιτς. Τζιόλης και Λεοντίου. Λεοντίου με τον Καπάντα είναι να πιέζει. Και ο Παπαδόπουλος πάνω στην μπάλα για να παίξει τον αδίο με τον Ιβάνσιτς. Δεν τα κατάφεραν όμως. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη η πάσα αυτή από τον Λεοντίου. Καφές. Ζήκος. Στον Τζορτζόπουλο που ανεβαίνει. Έχει τον Ίνι μπροστά του. Τόζερ. Σέζαρ και δυο αριστερά. Στην περιοχή ο Λιμπερόπουλος με τον Καπάντα. Η κεφαλιά του Καπάντα. Η εντυπωσιακή επέμβαση του Εμπέντε. Που κρατάει την μπάλα στο 17 πριν περάσει τη γραμμή με διπλή επέμβαση. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ξανά εδώ από τη σέντρα του Σέζαρ. Η ΑΕΚ βρήκε διάδρομο από αριστερά. Έγινε η κεφαλιά του Καπάνταϊ. Ο Εμπέντε την κράτησε την μπάλα μακριά από τη γραμμή του τέρματος. Παρότι με το κορμί του, με τα πόδια του γύρισε. Δεν του φύγε τελικά. Στο 17. Αν το έχουμε έτσι και από μια άλλη κάμερα για να μας φύγει κάθε υποψία, βλέποντας και την νοητή γραμμή του τέρματος. Πάντως ήταν η πρώτη ευκαιρία
της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Τόζερ. Γαλονίλσον. Ο Νίνης πήρε, κέρδισε το πλάγιο. Εδώ από αριστερά η ΑΕΚ δημιούργησε κινδύνους. Ανάει κεφαλιά του Καπάνταϊ. Πολύ μακριά βέβαια από τη γραμμή. Δεν έχει περάσει πάντως σίγουρα 100% τη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μάνταλο, σκηνοθέτη μας. Θα μην υπάρχει παραμικρή υποψία. Φάουλ εδώ που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Καπάντα. Η ΑΕΚ ξαναξυπνάει σιγά σιγά μετά αυτά τα δύο γκολ που δέχθηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ήδη είχε μια ευκαιρία με τον Καπάντα. Για να δούμε αυτή τη φάση και μετά θα πάμε στο μπάγκο. Τώρα θα πάμε στο μπάγκο του Παναθηναϊκού να ακούσουμε τις αντιδράσεις του Μουνιώθ. Όχι, θα δούμε τη φάση εδώ με τον Ιβάντσιτς που μπαίνει απειλητικά μέσα στην περιοχή. Τον έχει αφήσει πίσω τον Πλιάτσικα, διώχνει ο Τσιρίλο. Γρήγορα ο Μανώλης Τζουάνης, διότι το μάτς αποκτά ρυθμό και η μπάλα παίζεται πάνω κάτω. Πολλά παράπονα από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο έχει ο Βίκτορ Μουνιώθ, γιατί του ζητά να κοινά δεξιά, να μαρκάρει, να αμήνεται. Δεν το κάνει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και φώναξε το Βαγγέλη Μάτζιο δίπλα του ο Βίκτορ Μουνιώθ και του δίνει οδηγίες. Ίσως να έχουμε πολύ γρήγορα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζήκος διαμαρτυρήθηκε προηγουμένως, φαντάζομαι για ζήτησα χέρι της ΑΕΚ στο Κούμα. Τώρα ο Βίτσας δεν το είδα, άφησε το παιχνίδι να συνεχίσει. Την ώρα που έβγαινε γλίγορα, δηλαδή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λιμπερόπουλος πάει εδώ με τον Κούμα πάνω στην μπάλα. Ο Ζήκος στον Τόζερ. Σέζαρ και Νίλσον. Πήρε ο Νίνης με φάουλ. Η ΑΕΚ που επειδή ο Τόζερ και ο Σέζαρ πάνε πολύ αριστερά και παίζουν και οι δύο, γι' αυτό το λόγο δημιούργησε το διάδρομο από εκεί. Βρέθηκε ο Νίλσον μόνος του. Εκτελέστηκε εδώ το φάουλ χωρίς συνέχεια. Άμεση συνέχεια γιατί μαζεύει το rebound ο Ζήκος. Σκέφτηκε να κάνει την κάθετη πάσα προς τον Σέζαρ. Γυρίζει πίσω. Σέντρα του Τζορτζόπουλου. Ο Γκούμας και στη συνέχεια ο Τζιόλης διώχνουν. Έλεγα πως βρέθηκε εκεί μόνος ο Νίλσον, γι' αυτό ο Βίκτορ Μουνιώθ φώναζε τον Παπαδόπουλο να γυρίζει περισσότερο δεξιά, να βοηθάει και τον Νίνη αλλά και τον Νίλσον στα μαρκαρίσματα που γιατί βγαίνουν πολλοί παίχτες της ΑΕΚ από εκεί. Τόζερ, Σέζαρ και είναι και καλή παίχτες της ΑΕΚ. Αυτή η μπαλαδόρη. Βλέπετε, η μπάλα συνήθως από εκεί πάει, αριστερά δηλαδή. Όπου είναι ο Σέζαρ τώρα. Με τον Νίνη και τον Νίλσον. Άνοιξε την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Κόντραρε και είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 20 λεπτά παιχνιδιού. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-2. Το κοινό προσπαθεί να βοηθήσει την ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Σέζαρ. Ο Λιμπερόπουλος γλυκά και έξυπνα πέρασε την μπάλα, αλλά εκεί δεν βρέθηκε στήριγμα. Γι' αυτό φωνάζει στον Καπάντα, γιατί έκανε λάθος κίνηση εδώ ο δεύτερος κυνηγός της ΑΕΚ. Έσπασε την μπάλα ωραία, γλυκά, έξυπνα και πονηρά εδώ, αλλά δεν βγήκε κανείς. Ο Εμπέντε, κυρίαρχος της φάσης. Καπάκο στην μπάλα και την έκανε δικιά του. Η ΑΕΚ που ελέγχει με τον Τσιρίλο τώρα. Ζήκος. Αλλάζει με τον Καφέ. Τζορτζόπουλος, Ζήκος. Ο Τόζερ πίσω. Θαπικίδης μαρκάρει και αυτός. Του Παπασταθόπουλο δεν τον άφησε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ολόκληρος ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει. Ο Σορεντίνο θα γεμίσει. Πάει ο Γκούμας με τον Λιμπερόπουλο. Ο Καπάνταϊς. Ένα σουτ ψηλά. Πάνω από την εστία του Εμπέντε. Φωνάζει ο Γκούμας στο βοηθό. Πασίλτος. Ακούμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Αυτό ζήτησε το λόγο. Έλα Μανώλη. Ο Λεωνίδης Σαραφερέρ ζήτησε από τον Τόζερ και τον Σέζαρ να αλλάξουν θέσεις. Να έρθει δηλαδή ο Τόζερ πίσω από τους δύο επιθετικούς και ο Σέζαρ να περάσει στα αριστερά. Πριν από λίγο είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες από την αριστερή πλευρά η ΑΕΚ και γι' αυτό το λόγο ζήτησε από τον Σέζαρ να πάει προς τα εκεί. Να δούμε, θα τις βγει έτσι το παιχνίδι. Αυτό που παίζει ο Φερέρ δεν είναι ρόμβος, έτσι. Είναι δύο αμυντικοί χαφ και αριστερά ο Σέζαρ και πιο πίσω λίγο ο Τόζερ. Γιατί δεξιά δεν βγαίνει κανείς πλην του Παπασταθόπουλου, ο Καφές δεν βγαίνει σχεδόν καθόλου. Ο Καφέ το έχει ζητήσει πάντως να βγαίνει από δεξιά. Αυτό είναι το θέμα. Του φωνάζει συνέχεια να έρχεται δεξιά και αυτός κλείνεται πάντα κοντά στον Ζήκο. Γι' αυτό και η ΑΕΚ τις περισσότερες επιθέσεις τις βγάζει από αριστερά. Δεν έχει παίχτες από εδώ. Να βγει με παίχτες από εδώ δεν μπορεί. Γιατί ο Καφές παίζει πολύ πίσω. Δεν ανεβαίνει και ο Πλιάζικας. Με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να είναι μονοπλευρή. Καπάντα είσαι εδώ. Μαρκάρει ο Μπόβιο. Σωστά. Ο Τόζερ θέλει να καλύψει την μπάλα. Γυρνάει ο Καπάντα. Παίρνει.
Έχει κάνει όμως την επιστροφή και ο Νίνης και βγάζει τον Νίλσον μπροστά. Ο Τζοτζόπουλος έκοψε την πάσα στον Νίλσον, αλλά του κόψει το χώρο εκεί. Πάσα δεν είχε γιατί δεν είχε στηρίγματα. Και ο Μουνιώθ, όρθιος. Να ακούσουμε τι είπε στους παίκτες του από τον Νίκο Τζουάνι. Ζήτησε από τον Ρικάρντο Μόβιο να δίνει περισσότερες βοήθειες δεξιά, βλέποντας πως ο Δημήτρης Παπαδόπουλος δεν μπορεί να γυρίσει δεξιά για να μαρκάρει. Φως φανάρι είναι ότι δεξιά εκεί που αμήνει το Παναθηναϊκός και αριστερά εκεί που επιτίθεται είναι το πρόβλημα τώρα. Και από τον Αλέξη Τζιόλι να καλύπτει το κενό του Ρικάρντο Μόβιο όσο μπορεί, και το Σωτήρη Λεοντίου να καλύπτει επίσης το κενό του Αλέξη Τζιόλι. Θα γίνουν αλληλοκαλύψεις συνέχεια. Αλληλοκαλύψεις είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχει εντοπίσει περισσότερο το πρόβλημα στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ, στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Εκεί θέλει να δυναμώσει. Λοιπόν, η ΑΕΚ με το Σέζαρ εδώ που γυρίζει πολύ πίσω να κατεβάσει. Κατεβάσει και αμοιράσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σέζαρ με τον Νίνη να μαρκάρει πρώτος και τον Νίλσον να περιμένει από πίσω. Εδώ βάλει την κόντρα ο μικρός. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω στο 17 την πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ, η οποία εξουδετερώθηκε από τον Εμπέντε. Εδώ ο Σαλπικίδης που είναι γρήγορος. Καλό σουτ είναι από τον Σαλπικίδη. Είναι φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 24. Ένα γκολ όνειρο από τον Δημήτρη Σαλπικίδη που δίνει διαστάσεις στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Στο 24 κανείς δεν πρόλαβε να δει πόσο ο Σαλπικίδης τέλειωσε αυτή τη φάση. Εδώ ένα σουτ που φαντάζομαι ότι ούτε ο Σορεντίνο θα μπορούσε να δει. Υπογωνία και υποπίεση πέρασε στη συμβολή της εστίας του πάνω από το κορμί του. Ο Παπασταθόπουλος δεν πρόλαβε να βάλει τα πόδια, αλλά βέβαια εδώ μίλησε οι τεχνικές δυνατότητες και ικανότητες αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή εδώ που πυροβόλησε από μακρινή απόσταση και έκανε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-3 στο 24. Την ώρα που βλέπαμε το replay βεβαίως, έπεσαν στο γήπεδο τρεις φωτοβολίδες προς παίκτες του Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι ήταν, νομίζω ότι ήταν με πιστολή, θα μας πούν τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο. Από το κεφάλι για να ακούσουμε του... Νίκο Τζουάνι. Η μία πέρασε δίπλα από το κεφάλι του Αντρέα Σίβανσης και η άλλη δίπλα από τον Βίκτορ Μουνιώθ. Ο Τεροβίτσας απείλησε με διακοπή και βέβαια θα πρέπει να πω ότι το μεγάλο κομμάτι του κόσμου της ΑΕΚ αντέδρασε σε αυτή την ενέργεια. Αποδοκιμάζοντας. Πλιάτσικας πάνω στον Ίβανσιτς η σέντρα του. Ξανά η ΑΕΚ από δεξιά. Ο Λεοντίου απλώς το πόδι του έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Στο 25. Παναθηναϊκός έχει κάνει τρεις επιθέσεις. Το μάτς έχει κάνει τρία γκολ στην ΑΕΚ. Σέζαρ. Διώχνει ο Παπαδόπουλος και προηγείται πριν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού με το εμφατικό 3-0 επί της αντιπάλου του. Λιμπερόπουλος. Ζήκος. Φάουλ. Δίνει ο Τεροβίτσας πάνω στον Πόβιο. Με την πρώτη ευκαιρία θα παρακαλούσα να το ξαναδούμε αυτό το γκολ όνειρο. Ένα τα πιο ωραία που έχω δει φέτος στο πρωτάθλημα, Super League, το τρίτο του Σαλπικίδη. Τα γκολ που έχει και πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας βεβαίως, αλλά και αυτοπεποίθησης του ποδοσφαιριστή που σουτάρει εκεί. Σέντρα από τον Πλιάτσικα. Ο Νίλσον τράβηξε ελαφρώς το Λιμπερόπουλο. Ο Τροβίτσας άφησε το παιχνίδι, πέρασε η μπάλα να συνεχιστεί. Συνεχίστηκε το παιχνίδι και η μπάλα πέρασε έξω. Διαμαρτύρεται το Λιμπερόπουλο στον Νίλσον. Έχει τραβήξει λίγο από το χέρι ο Λιμπερόπουλος, αλλά και δεν το έχει δει ο Τεροβίτσας. Και φάσεις βέβαια μέσα στην περιοχή τέτοιες γίνονται κατά εκατοντάδες. Εδώ ξανά το γκολ. Είναι μεγάλο γκολ τώρα, τι είναι να λέμε. Ιβανσιτς, Παναθηναϊκός ξανά μπροστά. Περνάει εδώ την άμυνα της ΑΕΚ, να μην υπάρχει κανείς εκεί πίσω. Διώχνει ο Σορεντίνο με τα πόδια. Έρχεται ο Παπαδόπουλος να γεμίσει. Out. Στο 27. Ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση πως κάθε επίθεση του Παναθηναϊκού μυρίζει γκολ πλέον στην άμυνα της ΑΕΚ. Στην παραπέουσα άμυνα της ΑΕΚ. Λεοντίου. Τζιόλης και Ιβανσιτς. Πυροπλιάτσικας. Κόντρες.
Ο Καφέ σηκώνει κατά τον Καπάντεϊ. Ο Μόρις περιμένει τον Εμπέντε να βγει. Τον έσπρωξε και λίγο ο Καπάντεϊ εκεί, αλλά ο goalkeeper του Παναθηναϊκού βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Ξανά εδώ η προηγούμενη ενέργεια του Ιβανσιτς. Πέρασε ανάμεσα στον Παπασταθόπουλο και τον Τζιρίλο. Στο πλασέ του θα μπορούσε να είχε κάνει το 4-0 για τον Παναθηναϊκό εκεί. Άλλη μια ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Είναι τραγική η άμυνα της ΑΕΚ. Αλληλοκαλύψεις ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα βγαίνει out. Φωνάζουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Και παίρνει κίτρινη ο Σορεντίνο. Γιατί όμως φωνάζουν? Δεν και ένας παίχτης της ΑΕΚ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Παπασταθόπουλος πιάνει το πρόσωπό του. Α, για φάουλ στη φάση που ξεκίνησε εδώ. Βέβαια είναι πολύ μακρινό εδώ το πλάνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Α, έχει απλώσει το χέρι ο Παπαδόπουλος και έχει χτυπήσει τον Παπασταθόπουλο στο ξεκίνημα της φάσης. Γι' αυτό ζήτησαν φάουλ εκεί οι παίχτες. Τελικά πήρε κίτρινη κάρτα ο Σορεντίνο. Και είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη που βγαίνει στο παιχνίδι για διαμαρτυρία. Νίλσον. Ζήκος. Καπάνταϊς. Τακουνάκι για τον Σέζαρ. Πέρασε αυτός ανάμεσα σε δύο. Ψάχνει ένα στήριγμα μέσα στην περιοχή. Ο Τζιόλης έβγαλε. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Σέζαρ ξανά. Μια σέντρα μαζεύει ο Εμπέντε. Ξεπηλούνται επεισόδια τώρα στα επίσημα εδώ από κάτω. Υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός, όπως καταλαβαίνετε, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από την εικόνα που παρουσιάζει η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Λίγο πριν συμπληρώσουμε μισή ώρα. Παναθηναϊκός προηγείται 3-0. Με τα γκολ του Γκούμα στο 3, του Νίνη στο 8 και του Σαλπιγκίδη στο 24. Νίλσον. Μπόβιο. Παίρνει ο Τσιρίλο. Καπάνταϊς. Χάνουν στη μεσαία γραμμή παίχτης ΑΕΚ. Τζιόλης. Τσιρίλο σταμάτησε με τα χέρια τον Βαβαδόπουλο. Δεν το έχει δει ο Τεροβίτσας. Έχουν ξεφύγει κανένα δύο τέτοια μαρκαρίσματα στο κέντρο του γηπέδου. Δεν νομίζω πάντως ότι να ασχολούμαστε τώρα με τη διαιτησία. Ασχολούμαστε με τη διαιτησία επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Το 30. Είμαστε 15 λεπτά για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ο Παπαδόπουλος πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στην πάσα εδώ που ο Τζιόλης θέλει να βγάλει. Μένει με το κορμί του ο Τσιρίλο πάνω στον Παπαδόπουλο. Και είναι ακόμα, το παιχνίδι δεν έχει ξαναρχίσει. Τώρα ο Νίνης αφήνει ο Σαλπιγκίδη και θα γυρίσει μπάλα στους παίχτες της ΑΕΚ. Λιγότερο από 15 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ οργανώνει το παιχνίδι της με τον Ζήκο. Λιάτσικας. Πήρε φάουλ από το μαρκάρισμα του Λεοντίου. Φάουλ θα εκτελεστεί από το Σέζαρ με το αριστερό. Όλος ο Παναθηναϊκός είναι πίσω. Στο επικίνδυνο είναι στο τείχος. Ο Βίτας φωνάζει να φύγει πιο πίσω να πάει. Ο Σέζαρ στο φάουλ για τον ΑΕΚ. Σήκωσε την μπάλα στην περιοχή, ο Τζιόλης δεν την έβγαλε καλά, ο Πλιάτσικας τη μαζεύει. Ο Σαλπιγκίδης προλαβαίνει το Σέζαρ. Για ξανά σε μια προσπάθεια να πιέσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, όπως το επιχείρησε και λίγο μετά το 2-0, όταν είχε την ευκαιρία στο 17, η ευκαιρία εξεντρώθηκε από τον Εμπέντε. Και κάρτα στον Ιβανσιτς τώρα. Έλα Νίκο. Ο Μουνιώτσα στον Δημήτρη Σαλπικίδη να φύγει από την μπάλα, να πάει μπροστά. Αλλά ο Δημήτρης Σαλπικίδης δεν έχει ακούσει ακόμα τις οδηγίες του Ισπανού. Φάουλ του Σέζαρ.
Δεύτερο συνεχόμενο από αυτά που έχει κερδίσει έξω την περιοχή με πολύ δύναμη εκτελεσμένο. Ο Γκούμας διώχνει σε κόρνερ. Βεβαίως γίνονται μερικές μάχες μέσα στην περιοχή. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα κανείς δεν αφήνει κανέναν μέσα εκεί. Στο 33 κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτά τα στημένα προσπαθεί να απειλήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Κεφαλιά του Παπασταθόπουλου που έχει περάσει μπροστά βγαίνει έξω. Τη μαζεύει την μπάλα ο Νίνης και τη διώχνει. Μακριά. Τσιρίλο. Νέο γέμισμα για τον Λιμπερόπουλο. Πήγε ο Λεοντίου σωστά. Και ο Τζιόλης. Και ο Ιβάνσης τώρα που παίρνει. Και ψάχνει τον Σαλμπικίδη που ξεκινάει πίσω από τη μεσαία γραμμή. Όχι σωστά όμως προς την πορεία της μπάλας. Γιατί του φύγε στο πλάγιο. Ο προηγούμενος συνωστισμός στο κόρνερ με τις μονομαχίες. Τσιρίλο. Ο Καφές βγαίνει και ζητάει. Αλλάζει πάλι με τον Ιταλό. Ο Τόζερ που ώρα έχει να φανεί. Κάνει μια κεφαλιά λανθασμένη πάνω στον Πόβιο. Παναθηναϊκός βγάζει την μπάλα δεξιά στον Ίνι. Τον Τζορτζόπουλο μπροστά του. Κλείνει και ο Ζήκος. Κράτησε την μπάλα. Μπόβιο. Μια σέντρα για τον Παπαδόπουλο. Πρόλαβε, πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα. Out. Κυνηγός Παναθηναϊκό εδώ προτιμήθηκε από το Μουνιώθ. Παίξει δίδυμο μαζί με τον Σαλπικίδη στην επίθεση των Πρασίνων. Την ίδια ώρα σκαρισκά και ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Του Ατρομήτου στο παιχνίδι που ξεκίνησε όπως και αυτό εδώ σε 7. Τσιρίλο. Τζορτζόπουλος. Στον Παπασταθόπουλο. Πλιάτσικας έξυπνα μεν απέφυγε το μαρκάρισμα του Ίβανσης, αλλά στη συνέχεια ήταν πολύ κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Και έτσι δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά του. Ακόμα 10 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παπαδόπουλος, παλιά για τον Ίβανσιτς. Έβγαλε αυτό στη σέντρα, έδιωξε ο Τσιρίλο. Πάει ο Καφές. Έρχεται το Καπάντα εις για στήριγμα. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Την ΑΕΚ που βιάζεται πλέον. Και βιάζεται βέβαια όχι πλέον, βιάζεται από την αρχή του παιχνιδιού. Καθώς από πολύ νωρίς βρέθηκε πίσω στο σκορ. Νίνης. Αθηναϊκός με σχετική ευκολία εξουδετερώσε και το δεύτερο κύμα επίθεσης που επιχείρησε να εξαπολύσει στην αμυνά του. Σωρόπησε το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή. Δεν ευσάει το Καπάντα. Τι είπες Νίκο? Είμαστε άκρα η ΑΕΚ. Αυτό συζητάει ο Βίκτορ Μουνιώτ με τον βοηθό του, τον κύριο Λόγκη. Και δίνει συνέχεια οδηγίες στους παίχτες να παίζουν από τα άκρα. Πρώτο offside του Καπάνταϊ προηγουμένως. Το εκτελεί τώρα ο Γκούμας. Ο Ίβανσιτς πήγε πρώτος στην κεφαλιά. Φερέρ έχει σηκώσει και το Μαντούκα και τον Κονέ. Ο ΣΥΑΚ πληρώνει την τραγική επίδοση της στην άμυνα. Σαλπικίδης, έκοψε ο Παπασταθόπουλος. Ο Σορεντίνο. Παναθηναϊκός σε μια στιμένη φάση πάλι. Ώρα να έχει να βρεθεί. Αρχίσει το παιχνίδι όταν έβαλε τα δύο γκολ εκεί τότε. Με τον Ίβανσιτς. Τελείω ο Ίβανσιτς. Η μπάλα κι άλλη μια φορά έμεινε ζεστή μες στην περιοχή. Διαφορετικά πάντα είσαι τελικά. Ο Νίλσον επαναφέρει. Πάνω στο Λιμπερόπουλο. Πλιάτσικας. Ο Τζιόλης βγήκε. Ζήτησε φάουλο Μουνιώθ για να μην περάσει γρήγορα η επίθεση Τσάκ. Μπάλα τώρα βγαίνει αριστερά στο Σέζαρ. Δεν έχει χώρο και είναι και αναοργάνωτη κάπως η άμυνα του Παναθηναϊκού τώρα. Τόζερ από δύσκολη θέση δοκίμασε ένα σουτ. Απογοητευτικό. Το βλέπετε. Αν πάρει κανείς με την ησυχία του μετά το παιχνίδι και το αναλύσει,
διότι μόνο από αριστερά βγαίνει η ΑΕΚ με Τόζερ και Σέζαρ, και αυτό φαντάζομαι ότι θέλει να αλλάξει κάπως ο Φερέρ. Αν μπορεί να συμμαζέψει βεβαίως τίποτα ο άνθρωπος, διότι το σκορ έχει πάρει διαστάσεις πλέον μεγάλες. Ένα ερώτημα τι μπορεί να μαζέψει. Το κεφάλι του Παπασταθόπουλου έφυγε μπάλα έξω. Παναθηναϊκός βεβαίως δεν βιάζεται καθόλου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Λεοντίου ψάχνει ένα στήριγμα εκεί κοντά στη Σαλπικίδη και Ίβανσης. Πήγε και ο Παπαδόπουλος, τον έβγαλε έξυπνα ο Τσίριλ έξω από τη φάση. Ο Παπασταθόπουλος ελέγχει, πιέζει ο Παναθηναϊκός ψηλά με τον Ίβανσης πάνω στον Πλιάτσικα και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα έξω. Παπαδόπουλος με το στήθος αφήνει στο Λεοντίου. Άλλαξαν οι δυο τους. Παπαδόπουλος θέλει να αποφύγει τον Πλιάτσικα. Τελικά δεν μπορούσε ούτε να κάνει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Του κύλησε out. Με αυτά και με αυτά πάμε να συμπληρώσουμε σε λίγο 40 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τα γκολ του Κούμα, του Νίνη και του Σαλπικίδη. Παναθηναϊκός προηγείται 3-0 τσάκ. Σέζαρ. Καλά πήρε το διάδρομο από τον Νίλσον. Σέντρα του όμως στη συνέχεια ήταν πολύ δυνατή για τον οποιονδήποτε, και για τον Λιμπερόπουλο και για τον Καπάντα. Έτρεξε και τη μάζεψε ο Λεοντίου. Βέβαια και με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ, δηλαδή να βγαίνει ο Σέζαρ ή ο Τόζερ από αριστερά και να βγάζει σέντρα σε Λιμπερόπουλο και Λεοντίου και Καπάντα, ή να είναι οι δυο τους μόνο μέσα στην περιοχή. 2 με 4-5 που είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πολύ δύσκολο να τους κάνουν γκολ. Αλλά βέβαια υπάρχει και απογοήτευση, μην το ξεχνάτε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Τι είπες Νίκο, ο Νίκος Τζουάνης. Στην προηγούμενη φάση τους έλεγε ανεβείτε ψηλά, πάμε και για άλλο γκολ. Δεν εφησυχάζεται το προπονητής του Παναθηναϊκού. Το momentum θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα ο Μουνιώθ και βλέπει ότι μπορεί να το κάνει, τη στιγμή δηλαδή. Λιμπερόπουλος. Έχασαμε φάουλ. Έχει μείνει κάτω ο Νίλσον νομίζω. Ο Νίνης είναι. Ποιος είναι ο Νίνης? Εδώ μπάτσε ο Λιμπερόπουλος προσπαθεί να καλύψει την μπάλα, αφού βέβαια πρώτα είχε κάνει το φάουλ ο Νίνης. Ο Νίνης έβαλε το δεύτερο γκολ φέτος στο πρωτάθλημα, έτσι. Το δεύτερο αυτό με το εξωτερικό φάλσο του σούτ στο 8. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τόσερ στο φάουλ. Εύκολα ο Νίλσον καθαρίζει. Σορεντίνο ο παίρνει από το γύρισμα του Τσιρίλο. Τσιόλης μπροστά στον καφέ. Τσιρίλο πάνω από το κεφάλι της Αλπικίδη. Τώρα μπήκαν δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Βίτσας θα δώσει συνέχεια με ελεύθερο βέβαια. Αφού αυτός είναι ο κανονισμός τώρα. Καφές δεν αποκλείεται να είναι η πρώτη αλλαγή του Φερέρ. Θα βάλει Κονέ, ο Ισπανός τεχνικός της ΑΕΚ μέσα. Το Μαντούκα. Ψηλά η μπάλα για το Λιμπερόπουλο. Ο Κούμας έδιωξε. Έγινε φάουλ στον Πόβιο από τον Τόζερ. Κούμας ψάχνει τον Νίνη στα χέρια του Σορεντίνο. Και από εκεί χαμηλά για τον Τζιρίλο που αφήνει στο Παπασταθόπουλο. Καφές. Πιάτσικας. Έκλεισαν πάνω τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να τους εμποδίσουν να κατεβάσουν την μπάλα. Κεφαλιά του Τζιόλη. Ο Ίβανσης προσπαθεί να διώξει πάνω στο Ζήκο. Ξανά ο Τζιόλης.
Τσιρίλο. Μόνος που έχει μείνει έτσι κάπως να προσπαθεί να παλεύει με την παλικαριά του, με τον εγωισμό του αν θέλετε. Ο Σέζαρ, θα λέει μια από τις γνωστές ενεργές του που δεν έχουν αποτέλεσμα και προκαλεί και μια απογοήτευση στον κόσμο. Μια σέντρα που έφυγε απευθείας out. Το 5. Σε εκείνη τη φάση Τσάκ κράτησε το 0, είχε καθοριστική συμβολή. Μπορεί το σκορ, αν είχε αλλάξει το σκορ εκεί, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβαινε συνέχεια. Αν δηλαδή η ΑΕΚ πετύχε τον γκολ στη φάση που δημιουργήθηκε στο 2-0. Αυτό είναι υπόθεση όμως, ο Εμπέντε είπε όχι. Μόρις. Νίνης, έξυπνα κατά Παπαδόπουλο. Ο Ζήκος φάουλ έκανε στον Παπαδόπουλο, βλέποντας ξανά ότι η ΑΕΚ ήταν ανοιχτή πίσω. Ανοργάνωτη, και επειδή ο Παναθηναϊκός έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές μπροστά και τεχνίτες, και η ΑΕΚ έχει άπειρους ποδοσφαιριστές πίσω, και μικρά παιδιά, ο Πασταθόπουλος, ο Πλιάτσικας, δεν φτάνει μόνο ο Τσιρίλο μερικές φορές. Λεοντίου. Κόπηκε από το Λιμπερόπουλο, ο Σέζαρ με τον Μπόβιο να του κάνει καθαρά φάουλ και θα πάρει και κάρτα. Ο Βραζιλιάνος για το μαρκάρισμα στο συμπατριώτη και αντίπαλο του απόψε. Το βίντεο διαμαρτυρήθηκε ότι πρώτα του κάνει φάουλο Σέζαρ, αλλά βέβαια αυτός πήρε την κάρτα για το φάουλο εδώ που βλέπουμε. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίκτη Παναθηναϊκού, άλλη μια έχει πάρει ο Ίβανσιτς και μια ο Σορεντίνο. Ο Λιμπερόπουλος φωνάζει στο Ζήκο και στους άλλους της μεσαίας γραμμής και ο Τζιόλης φωνάζει στους δικούς του συμπαίχτες να ηρεμήσουν καθώς το ημίχρονο τελειώνει. Παλιά του Μπόβιο στον Ίνι. Σέζαρ. Λιμπερόπουλος. Φάουλ. Καθαρό, για να μην πω ότι ήταν και κάρτα. Τράβηξε συνέχεια ο Λιμπερόπουλος. Εδώ περνάει από τον Τζιόλι, πάνε στην ευθεία και δυο τους και τραβάει ο Λιμπερόπουλος. Ένα λεπτό θα είναι καθυστερήσει στο πρώτο ημίχρονο. Ήδη συμπληρώνουμε τα 45. Με το σκορ διαμορφωμένο στο 0-3 από το 24. Τότε μπήκε το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Σαλπικίδη. Ο Σορεντίνο παίζει με τη φωτιά. Φαίνεται ότι δεν έχουν βάλει μυαλό ακόμα οι παίκτες της ΑΕΚ από τις γκέλες που έγιναν εκεί πίσω. Σέζαρ. Ζήκος, Τόζερ. Λιμπερόπουλος. Του κάνει κίνηση ο Σέζαρ. Έκλεισε το διάδρομο ο Νίλσον. Το δεξίδι δύσκολα μπορεί να βγάλει σέντρα ο Σέζαρ. Το ξέρει καλά η αμυντική του Παναθηναϊκού. Δεν του δώσαν το χώρο στο αριστερό πόδι να τη βγάλει. Έδιωξε ο Μόρις. Πάνω στον Τζορτζόπουλο που έχει γλυκό πόδι. Σηκώνει βέβαια την μπάλα για τον Λιμπερόπουλο. Βγαίνει ψηλά ο Εμπέντε. Μαζεύει και τελειώνει την προσπάθεια της ΑΕΚ να γίνει απειλητική. Πάλι από τα αριστερά. Κυρίως με τον Σέζαρ, με τον Τόζερ και βέβαια με τον Τζορτζόπουλο. Νομίζω. Μόνο από εκεί προσπάθησε στο όσο διάστημα είχε την μπάλα στην κατοχή του στο πρώτο ημίχρονο να αντιπαρέλθει αυτού του σκορ που δημιουργήθηκε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Εδώ το Ροβίτσα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός προηγείται 3-0 της ΑΕΚ.